συνεχής είναι οι εκκλήσεις Ουκρανών που βρίσκονται σε μια εμπόλεμη κατάσταση και στην εμπόλεμη ζώνη προς ουκρανικές κοινότητες Ελλάδας, μεταξύ αυτών και στην ουκρανική κοινότητα της Κρήτης και του Ηρακλείου και σε άλλες περιοχές και σε άλλους νομούς. Θέλω να πάμε λίγο στο Ηράκλειο, στο κέντρο, να συναντήσουμε την κυρία Τατιάνα Τσιγκρίν, η οποία βέβαια καταγωγή από την Ουκρανία, μένει στο Ηράκλειο τα τελευταία χρόνια. Να την καλησπερίσουμε και να την ευχαριστήσουμε, να ευχηθούμε κουράγιο βέβαια, όπως τα έχουμε ξαναπεί στο παρελθόν. Κυρία Τσιγκρίν. Καλησπέρα. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Ναι, εγώ... Για ακόμα μία φορά, θέλω να μου πείτε λίγο, έχετε επικοινωνήσει τις τελευταίες ώρες με δικούς σας ανθρώπους στην Ουκρανία και αν ναι, ποια είναι η κατάσταση, τι σας λένε? Είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση. Προηγούμενη φορά όταν μιλήσαμε, η θεία μου δεν ήταν διαθέσιμη για 3 μέρες ολόκληρες. Μετά από 3-4 μέρες την βρήκαμε, ήταν στο υπόγειο χωρίς σύνδεση, χωρίς τηλέφωνο, χωρίς ίντερνετ και ο πατέρας μου που είναι ο αδερφός της, της πήρε και πήγανε μαζί στην άλλη πόλη, αλλά πάλι στη Ντονέτσκ, στο περιοχή του Ντονέτσκ, γιατί είμαι, προέρχομαι από Ντονέτσκ. Αυτή τώρα δεν μιλάει, τώρα ξέρετε. Μα βρίσκεται σε σοκ. Μιλάει, κάθεται έτσι και δεν μας... Υπάρχει σοκ, υπάρχει σοκ. Προσπαθούμε να συνέλθει. Υπάρχουν νεκροί γνωστοί σας που έχουν χάσει τη ζωή τους εκεί στην περιοχή του Ντόνετσκ? Κοιτάξτε, έχω πάρα πολλούς γνωστούς και στη Ντόνετσκ και το Κουτσάιεσκ, η πόλη από που έχω γεννηθεί. Βέβαια, έχει και νεκρούς και αυτούς που έχουν πληγωθεί, αλλά και στο Κίεβο πολλούς και στο Ερπέιν που έζησα και στο κέντρο της Ουκρανίας. Οπότε ξέρω την ολόκληρη την εικόνα της Ουκρανίας. Δεν είναι μόνο θέμα του Ντονέτσκ και του Κίεβο. Παντού γίνεται αυτά. Βέβαια, παντού και άνθρωποι και άμαχος πληθυσμός που χάνουν τη ζωή τους. Χάνονται ζωές έτσι. Δηλαδή μιλάω με τους φίλους μου και μου λέει βγαίνω στη πόλη και βλέπω νεκρούς. Βλέπω νεκρούς, τους μαζεύουν, τους καμία φορά έτσι, τους Ρώσους που έχουν έρθει στη γη μας, τους παίρνουν και δηλαδή δεν τους σκοτώνουν και τους ρωτάνε γιατί ήρθες εδώ. Μου είπανε ότι πάω σε κάτι, ξέρω εγώ, κάτι πολεμικά μαθήματα, ξέρω εγώ. Αλλά δεν είναι έτσι όμως. Και εμείς βγάζαμε στην hotline για να βρουν οι μητέρες της Ρωσίας τα παιδιά τους. Εμείς η Ουκρανία βοηθάμε στη Ρωσία για να βρουν πίσω τα παιδιά τους, ωστόσο είναι ζωντανοί ακόμα. Γιατί εμείς δεν θέλουμε πόλεμο, γιατί εμείς Ουκρανοί, γιατί δεν, αυτοί ήρθαν στη γη μας και εμείς τι κάνουμε, εμείς απλά προστατεύουμε τη γη μας. Κυρία Τσιγκρίν, εμείς θέλουμε να ζούμε σαν ορίστε. Βέβαια, θέλετε να ζείτε ελεύθεροι βέβαια και να υπερασπιστείτε την πατρίδα σας, είναι απόλυτα κατανοητό. Υπάρχουν ελλείψεις σε βασικά είδη πρώτης ανάγκης, δηλαδή σε νερό, σε ψωμί. Είναι ανοιχτά τα σούπερ μάρκετς ακόμα. Για πείτε μας. Μας λείπουν αυτά γιατί έχω και φίλους στο Λβόβ, στο δυτικά της Ουκρανίας, που βοηθάνε τους ανθρώπους που θέλουν να φύγουν από την χώρα, γιατί υπάρχουν και αυτοί, οι γυναίκες, παιδιά και προσωπικοί μου φίλοι στο Λβόβ βοηθάει σε αυτά. Οπότε τους παίρνω και τους πάνε και σε Λβόβ και στη Πολωνία, Ρουμανία, εκεί που είναι πιο... Και βέβαια έχει έλλειψη από προϊόντα, από όλα. Νερό, ψωμί, βενζίνη, τα είπαμε, βέβαια, τα έχουμε επαναλάβει. Στις τράπεζες μπορεί κάποιος να πάει να σηκώσει χρήματα, μπορεί να κάνει ανάληψη από ένα ATM, υπάρχει πρόβλημα και εκεί? Κοιτάξτε, όταν βγαίνεις εσύ στον δρόμο και δεν ξέρεις από πού θα έρθει η μπόμπα, εκεί είναι το πρόβλημα. Κατάλαβετε? Σωστά, βέβαια. Μ' ακούτε? Βέβαια, σας ακούμε κανονικά. Και
θέλω να πω, εγώ είμαι από Ντονέτσκ και ξέρω ότι υπάρχει γνώμη εδώ ότι η Ντονέτσκ είναι υπέρ της Ρωσίας και τέτοια και θέλει να μπει στη Ρωσία. Όμως είναι ψέμα αυτό. Εγώ είμαι από Ντονέτσκ σχετικά. Είμαι από Ντονέτσκ και δεν θέλω κανείς να έρθει να με σώσει. Δεν χρειαζόμαστε σωτήρες εκεί. Εμείς είμαστε Ντονέτσκ και είμαστε η Ουκρανία. Μάλιστα. Και μάλιστα. Σε όλο τον κόσμο λένε ψέμα ότι εμείς θέλουμε να, είμαι, ναι, να είμαστε ανεξάρτητοι. Θέλω... θέλω να πω ότι... Ναι. Ολοκληρώστε, ολοκληρώστε. Πες το μου. Ολοκληρώστε, βέβαια. Θέλω να πω ότι εμείς... Εγώ σαν Ουκρανοί και εμείς είμαστε Ουκρανοί που πεθαίνουν κάθε μέρα, προσεύχονται μέρα νύχτα για όλους. Και για τους, για τους Ουκρανούς και για τους Ρώσους. Για να σώσουν τις ζωές τους, για να μην πεθαίνουν για τα ρεζίμ τάδε. Μάλιστα. Αλλά... Θα ζούνε, κυρία Τσιγκρίν, θέλω να σας ευχαριστήσω, να σας ευχαριστήσω για ακόμα μια φορά που βρήκατε έτσι το θάρρος και την υπομονή να τα πούμε τηλεοπτικά. Θα τα ξαναπούμε. Μακάρι όλα να πάνε καλά και να μπει ένα τέλος σε αυτή την τραγωδία και να επικοινωνήσετε και με τους δικούς σας ανθρώπους. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα. Σας ευχαριστώ θερμά.